σύμβολος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ημαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Γιώργος Κίτσας είναι δίπλα μας, με δύο γκολ καθάρισε και σήμερα το παιχνίδι για το Μέγα Αλεξάνδρου Τρικάλων. Γιώργο, πες μας λίγο πώς είναι στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, θα έλεγα, με σκληρά μαρκαρίσματα. Τελικά ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων κατάφερε να επικρατήσει με 2-0. Θέλω να την άποψή σου γρήγορα για το παιχνίδι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Εντάξει, πρώτο μήχο δεν παίξαμε την μπάλα που μπορούμε να παίξουμε. Η ομάδα του Λεωνίου Βεργίου φυσικά παίζει με μια ομάδα πολύ καλή. Στέκονται πάντα πίσω για να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει, πήγαμε λίγο, πάμε στο σαββατήρα πιο δυνατά να πούμε λίγο καλύτερα μέσα να πάρουν λίγο τα πάνω μας και όπως έγινε προηγηθήκαμε με 0-1 και στη συνέχεια φάγαμε κόκκινη και ήρθε και το δεύτερο γκολ. Πάντως Γιώργος, σκληροτράχηλη ομάδα το Λιάνο Βέρι, δύσκολο θα περάσουν μέσα από εδώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη δικιά σου. Αυτό όντως είναι αλήθεια, έχει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, ειδικά πίσω στην άμυνα είναι πολύ δυνατή. Αλλά εντάξει, στερούν κιόλας και μπροστά λίγο στον γκολ, αλλά πιστεύω δουλειά με δουλειά και αυτή αγώνα με αγώνα θα συμπληρώσουν τη δύναμή τους για τον γκολ. Γιώργο, να ευχηθούμε και σε εσένα προσωπικά να συνεχίσει να σημειώνει γκολ. Γι' αυτό άλλωστε σε πήρε η δίκηση του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων. Και καλή επιτυχία και στο Μέγα Αλέξανδρο. Να είστε καλά. Καλή πορεία στην ομάδα του Δόξα Λεωνίου Βεργίου και μακάρι με το καλό να βγούμε πρωταθλητές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σάκης Παγούρας είναι δίπλα μας, ο προπονητής της Δόξα Λεωνίου Βεργίου. Τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι. Η ομάδα του ιτήθηκε με 0-2 από τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Σάκη, θα θέλαμε την άποψή σου για το παιχνίδι και να μας πεις αν υπάρχουν και παράπονα. Είδαμε ότι υπήρχαν εντάσεις και αρκετοί φίλοι της ομάδας κάνανε παράπονα και για τη διαιτησία. Τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Μπορώ να διακόψω λίγο στην κάμερα κιόλας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τόσο στην ομάδα του Λιάνου Βεργίου όσο και στο Σάκη του Παγκούρα, γιατί πραγματικά η προσπάθεια του σήμερα ήταν υπεράνθρωπη. Μπράβο, Σάκη. Αυτό σωστό. Να συμφωνήσω κι εγώ. Λέγε, Σάκη. Αν είναι δίκαιο ή όχι το αποτέλεσμα, εντάξει, μπορούμε να έχουμε πολλές σκέψεις και απόψεις. Τώρα, εμβρασμό, δεν μπορείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να δώσεις κάποιες σίγουρες απαντήσεις. Απλά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, δώσαμε έμφαση στις αντιπιθέσεις, μας βγήκε μια καταπληκτική αντεπίθεση στο τρίτο λεπτό. Με τον Ματθαίο μπορούσε λίγο να προχωρήσει περισσότερο και να σιγουρέψει την φάση. Από εκεί και πέρα κάναμε μια πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια, τίμια προσπάθεια. Το μάτς πήγαινε στην κόψη του ξηραφιού, μπορεί να είχε την εδαφική υπεροχή η ομάδα της των Τρικάλων, μια που είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Πιστέψαμε και βουλώσαμε κάποια στόματα όλη τη βδομάδα που υπήρχε περίπτωση λέμε, να χαριστούμε εμείς. Δεν χαριζόμαστε κανέναν, δεν υπήρχε καν κάποια τέτοια σκέψη. Απλώς θα πιστεύω ότι κέρδισε δίκαια η ομάδα των Τρικάλων, βάσει δευτέρου ημιχρόνου, αλλά πιστεύω ότι ήταν άδικη η αποβολή του Άγγελου Καρδουλαμά. Όταν μείνουμε με 10 παίχτες, αποδιοργανωθήκαμε λίγο, άλλαξαν ισορροπίες. Και ειδικά όταν είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, από εκεί και πέρα, εντάξει. Σάκη, κάνετε και την ατυχία, θα έλεγα φέτος να ξεκινήσετε με ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ναι, πάρα πολύ. Το ευχάριστο είναι αυτό για μας όμως, να σου πω κάτι. Δεν είμαι άπειρος σαν προπονητής και οι ποδοσφαιριστές μου έχουν καταλάβει, έχουμε συζητήσει και είπαν ότι από την 7η αγωνιστική και μετά αρχίζει από εμάς το πρωτάθλημα. Τώρα αυτές τις αγωνιστικές, ό,τι μπορέσουμε και πάρουμε όπως κερδίσαμε τη Χαριέσα. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν όμως είπαμε μετά την 7η αγωνιστική αρχίζει το πρωτάθλημα για εμάς ουσιαστικά, έτσι, και δέχεσαι κόκκινη κάρτα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρέπει να δεχτείς. Πάντως, Σάκη, είσαστε μαχητές, πάλεψε ομάδα, το είδαν οι φίλοι και ευχαριστήθηκαν πολύ που ήταν ένα όμορφο παιχνίδι. Για να μην πλατιάζουμε, το θέμα είναι με τη διαιτησία, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Όχι, για τη διαιτησία, ό,τι βλέπει δίνει ο άνθρωπος, δεν πιστεύω και δεν θέλω να πω ότι υπάρχει δόλος. Απλούστατα είναι κάποιες λάθος σφυρίγματα τα οποία γίνουν ένθεν και έθεν, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα εύχομαι να μην επηρεάζουν και να μην αλλοιώνουν αποτελέσματα
οι διαιτητές, χωρίς να σημαίνει σήμερα ότι αφήνω κάποιο υπονοούμενο ότι αλλήλωσε το αποτέλεσμα. Απλά νομίζω ότι ήταν άδικη η κόκκινη κάρτα του Καρδουλάμα. Μπορούσε να μπαίνει κάποιο άλλο γκολ. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στη Δόξα Ζενοβεργίου. Τελειώνουν σιγά σιγά τα δύσκολα παιχνίδια. Ναι, οπότε ναι. Πιστεύουμε θα έρθουν και οι νίκες για την Δόξα. Κοιτάξτε όμως, από τα εύκολα τα διάφορα δεν το σκοτώνουν γενικά, αλλά αν είμαστε. Έχει την εμπειρία θα το διαχειριστεί. Ναι, εγώ πιστεύω πως θα τα πάμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.